Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή Πέμπτη των Νηστιών, κατά την οποία Κυριακή επιτελούμε μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Μαρία της Αιγυπτίας. Την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, την τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας προβάλλει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, της οποίας η θαυμαστή μετάνοια από την ζωή της αμαρτίας είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές μεταστροφές. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και έζησε στα μέσα περίπου του έκτου μετά Χριστών αιώνα. Σε ηλικία 12 ετών, εγκατέλειψε τους γονείς της και για 17 χρόνια έζησε βίο έκλειτο μέσα στην αμαρτία αφού προσέφερε τον εαυτό της απλά και μόνο για την ικανοποίηση της αμαρτωλής σαρκικής ειδονής. Κινουμένη μόνο από την ειδονή έρχεται στους Αγίους Τόπους για να κάνει την αμαρτία και με άλλους άνδρες. Εκεί όμως ήταν που έζησε το μεγάλο θαύμα Όλοι μπαίνουν στο ναό της Αναστάσεως για να προσκυνήσουν τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, ενώ εκείνη από μία αόρατη δύναμη αποθείται. Δεν της επιτρέπεται η είσοδος στο ναό. Το γεγονός αυτό την συγκλώνησε. Μετενόησε λοιπόν και κατέφυγε στην έρημο του Ιορδάνου, όπου έζησε 47 χρόνια με φοβερή άσκηση. Εκεί την συνάντησε ο Αβάς Ζωσιμάς που ο Θεός τον οδήγησε για να την κοινωνήσει και να ενταφιάσει έπειτα το άσαρκο σώμα της. Αφού εξομολογήθηκε, παρακάλεσε τον Αβάζο Σιμά να ξαναέλθει την Μεγάλη Πέμπτη, φέρνοντας μαζί του την Θεία Κοινωνία. Ο Όσιος Ζωσιμάς, ενώ την αναζητούσε, ξαφνικά την βλέπει να σχηματίζει το σημείο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού στα νερά του ποταμού Ιορδάνου και να περπατάει επάνω τους, κατευθυνωμένη προς τον γέροντα. Αφού μετέλαβε η οσία, αποχαιρέτησε τον Αβάζο Σιμά... και του παρήγγειλε να επανέλθει την επόμενη χρονιά. Τον επόμενο χρόνο ήλθε πάλι ο Αβάζο Σιμάς... μα μόλις έφθασε στο σημείο εκείνο, βρήκε το σώμα της οσίας νεκρό. Ξαφνικά ένα μεγάλο λιοντάρι εμφανίστηκε και με τα νύχια του άνοιξε στο σκληρό χώμα έναν λάκο τόσο όσο χρειαζόταν για να χωρέσει το σώμα της οσίας και ο αβάς Ζωσίμας το εναπέθεσε εκεί. Έτσι η οσία Μαρία κατέστη πηγή ελπίδος και υπόδειγμα μετανοίας για πλήθος ψυχών. Γι' αυτό και η μνήμη της εορτάζεται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μάλιστα πριν αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια της Μεγάλης Εβδομάδος. Θέλει η Εκκλησία μας να μας παρακινήσει σε μετάνοια, καθότι δεν πρέπει κανείς να απελπίζεται ακόμη και αν έχει διαπράξει πολλές αμαρτίες, αλλά δια της μετανοίας να ελπίσει για την σωτηρία του από τον Χριστό. Καμία αμαρτία δεν είναι ασυγχώρητη, μπροστά στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού, αρκεί η μετάνοιά μας να είναι έμπρακτη και ειλικρινής. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα μελετήσουμε την περικοπή του Ευαγγελίου της Κυριακής η οποία βρίσκεται στο κατά Μάρκον Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, στίχη 32 έως 45. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Ότι ειδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε της αρχιερεύσης και γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και συν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτήσους αυτό και αποχτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Και προπορεύονται αυτό οι Ιάκωβος και οι Ιωάννης, οι Ιζεβεδαίου λέγοντες. Διδάσκαλε θέλομεν ή να ο εάν ετήσομεν ποιήσεις ημίν, ο δε είπε τι θέλετε ποιήσε με ημίν, η δε είπων αυτό δώσι μην ή να δεξιών σου και εις εξ σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπε αυτοίς, ου κείδατε τι ετίσθε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήνε, η δε αυτό δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε αυτοίς, το μεν ποτήριον, ο εγώ πίνω, πίεσθε, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεσθε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ μου, ού και στην εμών δούνε, αλείς η τίμαστε. Και ακούσαντες οι δέκα, ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχου το δε έστε εν ημίν, αλλά θέλει γενέστε μέγα εν ημίν, έστε ημών διάκονο. Και ω εάν θέλει ημών γενέστε πρώτο, έστε πάντων δούλος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ού ήλθε αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Οι ημέρε της επιγείου ζωής του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι πλέον λίγες. Στα Ιεροσόλυμα που πηγαίνει από την Γαλιλαία, τον περιμένουν ο Σταυρός και ο Γολγοθάς. Επομένως, είναι απόλυτη ανάγκη να προπαρασκευάσει για μία ακόμη φορά τους μαθητές του, για να μην αντιμετωπίσουν απροετοίμαστοι τη φοβερή αυτή δοκιμασία να δουν τον διδάσκαλό τους να συλλαμβάνεται και να σταυρώνεται. Καθώς λοιπόν προχωρούν προς την Ιερουσαλήμ, παίρνει ιδιαίτερο τους δώδεκα μαθητές και αρχίζει και πάλι να τους προλέγει και να τους εξιστορεί τα όσα επρόκειτο να πάθει. «Ιδού, αναδένομεν εις Ιεροσόλυμα», τους λέγει και εγώ εκεί, ο Μεσσίας, ο Υιός του Ανθρώπου, θα παραδοθώ στους αρχιερείς και τους γραμματείς, οι οποίοι αποτελούν το συνέδριο των Ιουδαίων, το ανώτερο δηλαδή δικαστήριο, και αυτοί θα με καταδικάσουν σε θάνατο και θα με παραδώσουν στους ειδωλολάτρες Ρωμαίους στρατιώτες. Αυτοί θα με εμπέξουν, θα με μαστιγώσουν, θα με εμπτήσουν και θα με θανατώσουν την τρίτη όμως ημέρα από τον θάνατό μου, εγώ θα αναστηθώ. Τι περίεργο όμως. Ενώ τόσο φανερά ομιλούσε ο Κύριος στους μαθητάς του πώς οι πόνοι και θλίψεις τον περιμένουν στα Ιεροσόλυμα, αυτοί, επειδή σκεπτόντουσαν με το κοσμικό φρόνημα, δεν μπορούσαν να τα εννοήσουν. Απόδειξη αυτού είναι το εξής, ότι ευθύ πηγαίνουν κοντά στον Κύριο οι δύο αδελφοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι Ιοί του Ζεβεδαίου, και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις αυτό που θα σου ζητήσουμε». Και ο Κύριος τους ρωτά «Τι θέλετε να σας κάνω». Εκείνοι τότε δεν διστάζουν να του πούν «Να, τι θέλουμε». Τώρα που θα δοξαστείς και θα καθίσεις στον επίγειο βασιλικό θρόνο του αρχαίου ενδόξου βασιλιά μας του Δαβίδ, να μας βάλεις να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου. Σε άλλο Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι πήγε η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου και τα είπε αυτά στον Κύριο. Κύριε, τώρα που θα δοξαστείς, κάνε τα δύο παιδιά μου να καθίσουν ο ένας εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου διότι οι μαθητές, όπως είπαμε, σκεπτόντουσαν με κοσμικό φρόνημα. Αυτό άλλαξε την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος όταν φωτίστηκαν. Οι μαθητές, προτού να φωτιστούν από το Άγιο Πνεύμα, νόμισαν ότι ο Κύριος θα ήταν κάποιος επίγειος βασιλιάς, ο οποίος θα αναστήσει την παλιά βασιλεία του Δαβίδ, τότε που το Ισραήλ ζούσε τις ημέρες της δόξης του όπως και ο λαός αυτό ακριβώς πίστευε. Νόμιζαν ότι ο Χριστός θα είναι κάποιος επίγειος βασιλέας, που θα ταΐζει πεινασμένου, θα θεραπεύει τους ασθενείς και θα εκδιώξει τα στρατεύματα των Ρωμαίων από την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και την Μεγάλη Παρασκευή, όταν τον είδαν εμόφυρτο με τον Ακάνθινο Στέφανο και όντας υπό τον απόλυτο εξευτελισμό Εκεί στην εξέδρα του ποντίου Πιλάτου γι' αυτό φώναξαν «Άρον Άρον! Σταύρωσαν Αυτόν!» Αυτοί που πέντε ημέρες νωρίτερα φώναζαν οσανά γιατί περίμεναν ότι ο Χριστός θα είναι επίγειος βασιλέας. Δεν είχαν καταλάβει ότι ο Χριστός είναι πνευματικός και αιώνιος βασιλιάς. Ο Χριστός λοιπόν στο αίτημα τον ιόν του Ζεβεδαίου απαντά ως εξής, με πολλή υπομονή και συγκατάβαση. «Ου τι ετίστε, δεν γνωρίζετε τι μου ζητάτε», λέει ο Κύριος. «Δεν είναι τώρα καιρός για κοσμικά μεγαλεία και αξιώματα, αλλά για κόπους και διωγμούς και θάνατο μαρτυρικό. Μπορείτε λοιπόν να πιείτε το ποτήρι του σταυρικού θανάτου που πρόκειται μετά από λίγο να πιω εγώ» μπορείτε να βαπτιστείτε με το βάπτισμα του μαρτυρίου, να χύσετε δηλαδή το αίμα σας και να θυσιάσετε τη ζωή σας, όπως θα συμβεί μετά από λίγο σε εμένα. Και οι δύο μαθητές, χωρίς πάλι να εννοήσουν καλά τα λόγια του Κυρίου, αλλά και χωρίς να σκεφτούν σοβαρά, απαντούν «Ναι, μπορούμε». Τότε ο Ιησούς τους λέγει «Το ποτήρι του μαρτυρίου και το βάπτισμα στην θάλασσα των παθημάτων θα τα υπομείνετε και εσείς, διότι και εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύρια όταν θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν εξαρτάται από εμένα να το δώσω σε όποιον μου το ζητήσει, αλλά αυτό θα δοθεί από τον Πατέρα μου σε εκείνους που αξίζουν μια τέτοια τιμή χάρην της αρετής τους. Η συνομιλία αυτή του Κυρίου με τους δύο αδελφούς και μαθητές Ιάκωβο και Ιωάννη έγινε γνωστή και στους άλλους δέκα μαθητές. Εκείνοι τότε άρχισαν να αγανακτούν για την συμπεριφορά των δύο αδελφών. Τότε ο Κύριος προσκαλεί με πολλή αγαθότητα όλους τους μαθητές του και τους κάνει μία εξαιρετική διδασκαλία για το ποιοι είναι ανώτεροι από τους άλλους. Γνωρίζεται, τους λέγει, ότι αυτοί που θεωρούνται και φαίνονται ότι είναι άρχοντες των εθνών της γης, συμπεριφέρονται προς τους λαούς τους σαν να ήταν ανεξέλεγκτοι κύριοι τους και σαν οι λαοί να είναι κτήμα τους. Οι άρχοντες που έχουν μεγάλο αξίωμα μεταχειρίζονται τους ανθρώπους σαν να είναι δούλοι τους. Μεταξύ σας όμως δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να γίνεται αυτό. Μεταξύ σας θα επικρατεί άλλη τάξη. Όποιος από εσάς θέλει να είναι πραγματικά μεγάλος, αυτός ας παίρνει την θέση του υπηρέτη και ας προσπαθεί να εξυπηρετεί τους άλλους. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων, υπηρετώντας αυτούς με ταπείνωση και αγάπη. Αυτό που σας λέω δεν σας το διδάσκω μόνο με λόγια. Βλέπετε το παράδειγμα μου. Εγώ ο Μεσσίας δεν ήρθα στον κόσμο για να με υπηρετήσουν οι άνθρωποι. Ήρθα για να υπηρετήσω, να προσφέρω υπηρεσίες και να θυσιάσω τη ζωή μου, για να σωθούν από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, πολύ ολόκληρο το ανθρωπινό γένος. Ο κύριο αγαπητοί αδελφοί, μας λέγει ότι ήρθα να θυσιάσω την ψυχή μου λίτρο αντί πολλών. Εμείς γνωρίζουμε πως ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους. Ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους. Αλλά αυτοί που θα εκτιμήσουν πραγματικά την σταυρική θυσία του Χριστού θα είναι πολλοί. Δεν θα είναι όμως όλοι. Δυστυχώς θα είναι αρκετοί και ήδη είναι αρκετοί αυτοί που δεν εκτιμούν την σταυρική θυσία του Χριστού, δεν πιστεύουν στο Χριστό και δεν προσπαθούν όσο τα δυνατόν κατά το ανθρώπινο να τηρούν τα όσα είπε ο Χριστός. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι αποκόπτονται από μόνοι τους, από το σώμα του Χριστού που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί το θέμα είναι να έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, να παραδεχόμαστε την ασθένειά μας και να ζητούμε την θεραπεία από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, το Χριστό. Να κατανοήσουμε ότι είμαστε αδύναμοι και να πούμε «Κύριε, κατανοώ τι λέει ο νόμος Σου, το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή, ασπάζομαι τα όσα λέει η διδασκαλία Σου, δώσε μου δύναμη Κύριε, να μπορέσω να τα εφαρμόσω». Δείτε πραγματικά αγαπητοί αδελφοί πόσο μεγάλη υπήρξε η ταπείνωση του Κυρίου μας. Ποτέ δεν ζήτησε εξυπηρετήσεις από κανέναν. Ποτέ δεν επιβάρεινε ο Χριστός κανέναν. Συκοφαντήθηκε, βρίστηκε, χόρτασε τους πεινασμένου, θεράπευσε ασθενείς, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, αυτός ο Κύριος του ουρανού και της γης ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε και εμείς, όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινο, την ταπείνωση του Κυρίου μας. Οι ταπεινοί άνθρωποι προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην κοινωνία. Οι εγωιστές, οι υπερήφανοι και οι φιλόδοξοι προκαλούν φιλονικίες, δημιουργούν ζητήματα και δυσκολεύουν την συνεργασία. Οι ταπεινοί είναι ευλογημένοι και προλαμβάνουν τα σκάνδαλα συμβιβάζουν τις διαφορές και αποφεύγουν τις φιλονικίες, ας γίνουμε και εμείς ταπεινοί, μιμούμενοι το παράδειγμα του ταπεινού Κυρίου μας. Στο σημείο αυτό, άλλη μία εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, η μέρα του θεού